Γεια σας παιδιά, Πόρα Λαμπλουμπί εδώ και σήμερα έχει ένα βίντεο unboxing. Πώς είναι αυτό εδώ το μικρό αυτό εδώ. Θα πήραμε λίγο ένα μεγαλύτερο. Λοιπόν, σήμερα μου ήρθε Public Bitches. Παναγία μου, μου ήρθε αυτό εδώ μισό. Πιο πολύ ξέρετε τι είναι η συσκευασία, οπότε δεν το κρύβω. Αγάπη μου. Αγάπη μου και εσύ, αγάπη μου. Αγάπη μου. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν από αυτό, γιατί εγώ ξεκίνησα το θέμα με τα ηχεία σαν ήθελα να έχω ένα ηχείο, επειδή πρώτον είχαν οι φίλοι μου ηχείο τέτοιο, ξεκινήσανε όλοι με τέτοιο. Λέω, θα πάρω κι εγώ ένα, να δω πόσο ωραίο είναι. Και τώρα πρόσφατα λέω, εντάξει, το χάρηκα αυτό, όχι ότι θα το πετάξω, δεν θα το χρησιμοποιώ ή θα το δώσω κάπου, θα το χρησιμοποιώ. Απλά λέω, δεν πειράζει να πάρουμε λίγο και ένα μεγαλύτερο. Βασικά, μισό να δούμε τι άλλο έχει μέσα στην ψακούλα. Είναι αυτό διαφημιστικό από τα Public. Α, και η απόδειξη. Λοιπόν, θα αφήνουμε αυτά στην άκρη. Επίσης, τι ζέστη είναι αυτή, ρε. Γιατί έτσι, γιατί εσύ έξω εκεί που είσαι πάνω, γιατί έτσι, γιατί μας ψήνεις έτσι, γιατί μας ψήνει έτσι, γιατί δεν ξέρω πού να κοιτάξω. Πάμε. Έχει εδώ κατευθείαν ένα βαρμπαδάκι, ανοίγει, καθόλου ζηλοτέπια. Ανοίγουμε και έτσι, έτσι. Πω, λες και είναι, λες και ανοίγω σε σεντούκι. Αχ, καινουργίλα, παιδιά, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, σε τέτοια κουτιά, είτε με παπούτσια είτε με. Ακόμα και σε βιβλία, όταν τα ανοίγεις που είναι η αρχή της χρονιάς και ρόγω στα βιβλία, τα ανοίγεις και παίρνεις τζούρες. Λοιπόν, ανοίγουμε εδώ. Έχει. Κάνα μέσα κλασικά είναι το ηχείο, ένας φορτιστής. Φορτιστής τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες και USB. Ένας κανονικός φορτιστής σαν κινητό. Το. Πώς το λένε εδώ. Τέλος πάντων, αυτό που το φοράς κανονικά και έχει και τις οδηγίες. Αφήνουμε και αυτά στην άκρη. Και πάμε στο κύριο προϊόν αυτού του βίντεο. Πώς να το βγάλεις τώρα αυτό. Έλα. Όπα. Όπα ρε παιδιά. Όπα ρε παιδιά. Εσύ. Κοίτα. Κάριχε. Το έχουν σε αυτή την καταπληκτική σακούλα που υποτίθεται για να μην φύγει και σπάσει. Καλά, αυτό άμα θέλει να σπάσει δεν θα σε ρωτήσει, πίστεψέ με. Λοιπόν, το βγάζουμε και παιδιά είναι ολοκένουργιο, δηλαδή τα καινούργια τα πράγματα σε πιάνει κάτι που να μην θες να τα χρησιμοποιήσεις ποτέ. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ, καινουργίλα, εδώ στο φως, καινουργίλα, ακάει φίλε. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι. Εντάξει, προφανώς είναι πιο βαρύ αυτό γιατί έχει περισσότερα πράγματα μέσα από αυτό. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Το βλέπω από κάποια παιδιά που είχαν τέτοιο ηχείο ακάει και ήμουν σε φάση. Ρε παιδιά, τόσο ωραίο είναι. Τι έχει αυτό το ηχείο. Τι έχει αυτό το ηχείο. Δεν μπορώ να κάνω και έτσι για να σκουπίσω τον υδρότα γιατί ζεσταίνομαι. Τι έχει αυτό το ηχείο. Καλά, από πίσω έχει. Για τη φωνή, για τη φωνή, ένα USB, ένα, τι είναι αυτό, DC 5V, δεν ξέρω τι είναι. Εντάξει, το on-off και μια θύρα SD, λογικά, για να παίρνει κάρτα και να παίζεις τα τραγούδια που θες εσύ. Εδώ αυτό λογικά είναι ράδιο, δεν ξέρω τι είναι. Και ναι, μπροστά το ηχείο, εδώ, αυτό εδώ πάνω νομίζω είναι Twitter, αυτό εδώ. Εντάξει, εδώ είναι για τον μπάσο, να φεύγει ο αέρας. Και νομίζω, παιδιά, είναι αυτό. Όλο το ηχείο είναι αυτό. Μισό να ανοίξουμε λίγο και τα του ηχείου, τις οδηγίες που όλοι χρειαζόμαστε. Και είμαστε σε φάση. Μισό να βγάλουμε λίγο αυτά εδώ. Εντάξει, λέτε να είναι μεγάλο. Μισό να δούμε πόσο μεγάλο ή μικρό είναι. Έλα ρε φίλε, είναι σε ένα
Κανονικό μέγεθος, ξέρω εγώ. Κάτσε να το κάνουμε λίγο και με την εικόνα. Εδώ είναι το τέλος που μπαίνει στο Akai. Και εδώ είναι η αρχή, ξέρω εγώ. Είναι σχετικά μεγάλο. Για μένα. Είναι σχετικά μεγάλο. Λοιπόν, και αυτή η πλακή εδώ. Και έχουμε τώρα τα τις οδηγίες. Οδηγίες. Εδώ έχει Akai, ναι. Μισό λίγο. Κάτσε να τα διαβάσω όλα. Και εδώ έχει ένα βιβλιαράκι. Πάλι για Akai, για το Akai προφανώς ρε. Παύλα, αφού πήρες ηχείο, δεν θες να έχει οδηγίες. Όχι, γιατί δεν τις διαβάζω. Απλά κάθομαι και ψάχνω μόνος μου. Άμα εκραγεί, ξέρω το χέρι. Και τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάναμε ένα μικρό update από αυτό. Πήγαμε σε αυτό. Και έχω να πω ότι είμαι πολύ, μα πολύ χαρούμενος. Παρεμπιπτόντως, ούτε αυτό, όπως ούτε και το μαγαζί, είναι sponsor. Τίποτα δεν είναι sponsor. Προς το παρόν, δεν ξέρω, μετά μπορεί να θέλουν. Μετά μπορεί να γίνει τίποτα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like, όπως είπα και πριν, ένα subscribe, άμα μπορέσω να κάνω κι άλλα τέτοια βίντεο. Κάντε και ένα σχόλιο. Έτσι να υπάρχει. Θα μπορώ να τα δω εγώ, απαντήσω κιόλας, άμα έχω όρεξη. Ποιος τύπο αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Γεια σας.